ήθελα να ξέρω ποια. Δεν λέω ποιο. Ποια με μάτιασε. Λουίζα, εσύ. Ναι, ναι, με βλέπει από κάτω. Να σε ξεματιάσω. Ναι, ναι, ναι. Θέλεις. Τον Αναστάση, είδες, έχω πνιγεί. Με ματιάξατε μόλις ήρθατε. Ξεκινάω τώρα. Λοιπόν, 240 ευρώ στον πρώτο γύρο. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Μη σας ματιάσω. Για να δούμε τι θα κάνετε μετά. Εσείς από το σπίτι σχολιάζετε στο hashtag adynamoskrikos.gr. Με ξεματιάζετε κιόλας. Το adynamoskrikos.gr, το hashtag είναι στο Twitter. Μας κάνετε like αν θέλετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Ο πιο αδύναμος Κρίκος Παυλασκάη με ελληνικά. Έχουμε κάνει όλοι like στη σελίδα μας στο Facebook. Ναι. Εννοείται. Βεβαίως. Σίγουρα. Ναι, ναι. Το τσεκάρετε. Στο Instagram έχετε κάνει follow πριν έρθετε. Δεν έχουμε Instagram. Δεν έχω Instagram. Σεύτρες. Εκεί που λέτε ότι δεν έχετε, οι δυο σας. Λοιπόν, για να δούμε όμως. Κάποιος έχει τυφλωθεί από τα λάθη του. Κάποιος παίζει τον ειδίποδα. Ποιος δεν είδε την καταστροφή που έρχεται. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Ο πιο δυνατός κρίκος στον πρώτο γύρο του σημερινού παιχνιδιού είναι η Σοφία, με 2 σωστές απαντήσεις και 100 ευρώ μπανκ. Ο Χαράλαμπος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος του πρώτου γύρου, αφού δεν απάντησε σωστά στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Ψηφίσατε για να δούμε ποιος θα φύγει κατευθείαν για επίδαυρο. Χαράλαμπος. Χάρης. Σημεών. Χάρης. 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 Χαράλαμπος. Χάρης. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο που ήταν ο Χαράλαμπος. Ο πιο δυνατός κρίκος ήταν η Σοφία. Χαράλαμπε, ηλικία. 33. Από. Εδώ μένω, Αθήνα. Περιοχή. Νέα Σμύρνη. Με τι ασχολείστε? Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Χόμπι ενδιαφέροντα? Ταξίδια και αθλητισμός. Αθλητισμός όταν λέμε? Κολύμπι, τρέξιμο, ποδόσφαιρο. Πού κολυμπάτε, στο κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης? Στο κολυμπητήριο. Ναι, και στη Νέα Σμύρνη και στο Νιάρχο. Πού αλλού? Στο Νιάρχο. Τη Καλυθέα. Έχει κολυμπητήριο? Βεβαίως. Μάλιστα. Και πλατσουρίζετε ή είστε τίποτα? Όχι, είναι... Όχι, ήμουν και να βάγω σώστες κάποτε. Α, ναι, Baywatch. Πού? Στη Χαλκιδική. Λάτε λίγο από εδώ. Λάτε λίγο από εδώ. Ναι. Ωραία. Όχι τόσο κοντά, παιδί μου. Okay. Εκεί. Ωραία. Αυτό που κρατάτε είναι αυτό που κρατάτε, είναι απαγωσώστε στο πορτοκαλοκόκκινο. Η τορπίλη, έτσι λέγεται. Την τορπίλη, έτσι σε θέλω. Πιο μεγάλο, βέβαια, είναι εκείνο. Πάντα η τορπίλη είναι πιο μεγάλη, Χαραλαμπέ. Βάλτε μας λίγο τη μουσική του Baywatch από πάνω. Πώς τρέχατε στην παραλία, σε ποια παραλία ήσασταν? Α, δεν μπορώ να το κάνω όπως τρέχω, θα τρέχα. Έχω εσύ φόρμα μου. Δεν θέλω, δεν μπορώ και τέτοια. Δεν μπορώ. Το. Στο slow motion, παιδί μου. Εντάξει. Σαν την Πάμε Λάντερσον που έτρεχε. Ρόμπα θα γίνει. Εντάξει, έχει γλιτώσει διότι πάνω αργούνε. Τα ζώα μου αργά, καταλαβες. Πήγαινε. Άρα κάθομαι πάλι στέσου. Γλίτωσες. Λοιπόν, και τι γινόταν όταν λιποθυμούσε κάποια και έτρεχε, Χαράλαμπε? Κάποια και έτρεχα. Ναι. Δεν είχε τύχει. Κάποια να λιποθυμήσει δεν είχε τύχει. Ηλικιωμένη μόνο. Λιποθύμα, πνίγεσαι. Πνίγεσαι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, βάζουμε μάσκα αμπού. Τα χρησιμοποιούν και στις πρωτοβουλίες. Μάσκα αμπού λέγεται. Μάσκα αμπού. Η οποία εφαρμόζεις στη μύτη και στο στόμα, την πιέζεις και δίνεις αέρα. Δεν απογορεύεται η επαφή φυλή της ζωής που λέμε κλπ. Εδώ και πολλά χρόνια. Άμα δεν θέλει κάποια τη μάσκα ή κάποιος, τι θα γίνει δηλαδή? Εκείνη ώρα δεν είσαι φάση να σκεφτεί. Πόσες φορές δώσατε το φυλή της ζωής? Ποτέ. Είπαμε μάσκα αμπού. Μόνο. Τίποτα. Χαράλαμπε, ξενέρωτος είστε. Κρίμα και τα μούσκουλα και τα. Όχι, μωρέ. Πώς την είπες, την τορπίλη? Τορπίλη. Ναι. Καμιά σχέση έχουμε? Όχι. Γιατί είστε ξενέρωτος? Το είπα από την αρχή. Και να μ' αντέξει. Λοιπόν, Νεφερτίτη. Είπαμε, εντάξει, τα μούσκουλα, τα κολύμπια και τα τέτοια, αλλά τη Αιγύπτου βασίλισσα. Ναι. Είχες και επιλογή. Και το άλλο το ήξερα, αλλά κόλλησα. Το Πασόκ, δεύτερο κόμμα ήταν το 77, το πρώτο το 81. Τρίτο το 84, τρίτο. Τι σπουδάσατε? Εγώ, management. Πού? Σε αγγλικό πανεπιστήμιο. Να σας πω κάτι, μπορεί να είστε ξενέρωτος, αλλά θέλω να κάνω καλή πράξη. Λοιπόν, στο hashtag adynamoskrikos.gr δίνουμε το Χαράλαμπο. Έχω καιρό να δώσω. Δίνουμε το Χαράλαμπο 31, είπαμε έτσι. 3. 33, τα χρόνια του Χριστού. Κολυμπάει στη Νέα Σμύρνη. Oh. Ήταν πρώην ναυαγωσώστης. Δημόσιος υπάλληλος. Όσες ενδιαφέρεστε, στο adynamoskrikos.gr. Ελά, βρε Χαραλαμπή, να σε παντρέψουμε. Αυτό. Καταλάβατε ότι είστε το pet για απόψε, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθατε, γι' αυτό ζείτε. Ήρθατε από φίλο. Χάρη. Ξέρω, νιώθετε παραμελημένος.
Εσείς τι μας είπατε, να καρφώνετε, σας αρέσει να καρφώνετε. Ναι, στο βόλι, ασχολούμαι με το βόλι. Α. Ερασιτεχνικά. Προφανώς. Ναι, δεν έχω το ύψος, ούτε το σώμα. Τα βλέπουμε όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πείτε. Σε ποια ομάδα? Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης. Ηλικία? 28. Με τι ασχολείστε? Ιδιωτικός υπάλληλος. Που κάνει τι? Σε εταιρεία στον κλάδο των αθλιακών. Μάλιστα. Και ήρθατε εδώ για ποιο λόγο? Να τεστάρω τις γνώσεις μου, αλλά τζίχος. Γιατί έτσι βρε, Χάρη? Τώρα την πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Το Ανόη. Να μου λέγατε κανένα λιμάνι, θα το ξέρω. Θα απαντούσα. Και τα γιαλαντζή, τα ντολμαδάκια. Αυτό η μαμά δεν μαγειρεύει τα ντολμαδάκια. Η αλήθεια είναι πως όχι. Με τη μαμά μένετε, με τους γονείς? Με τους γονείς, ναι. Το κατάλαβα. Λοιπόν, τον καταλάβατε το Χαραλάμπο. Τον πήρατε είδηση ότι ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, αλλά ψήφισαν εσάς, Χάρη. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό, πιστεύετε? Μάλλον επειδή παπά σου και τις ερωτήσεις, οπότε, και δεν έδωσε κάποια απάντηση, οπότε αυτό ακούστηκε. Χάρη, με 5 ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.